Ένα τσελάκι. Όπως είναι, άντε. Να είμαι λίγο μακριά. Λίγο πιο πίσω να... Ναι, τι λέγατε για τον Χριστό? Λέω ότι... Πες λες στο λαό ότι... Να μην με παραξηγεί ο λαός μου, διότι θα με χρειαστεί μια μέρα. Αν πατάω λίγο την ένεση παραπάνω, την πατάω για να δω... Στις θλίψεις δηλαδή. Στις θλίψεις απάνω, την πατάω... Την πνευματική ένεση δηλαδή. Μόνο εγώ γνωρίζω πόσο χρειάζεται να την πατήσω. Μόνο ο καλός μας Θεός γνωρίζει. Αυτό για ποιο είναι, για την υπομονή, γέροντα? Για την υπομονή. Α, μάλιστα. Να μην παραξηγώ με τον καλό μας Θεό. Ό,τι κάνει ο καλός μας Θεός, καλός καμωμένα. Η ανθρωπότητα βέβαια δεν γνωρίζει τα βάθη της θεότητος, πώς λειτουργεί. Αλλά εκείνοι όμως που συζούν μαζί με τον καλό μας Θεό, δεν τον παραξηγούν. Διότι ο καλός μας Θεός ό,τι πει, καλός καμωμένα. Και ποιοι είναι αυτοί που συζούν μαζί του δηλαδή που λέει. Είναι εκείνοι που αποφεύγουν την παρούσα ζωή προς τη μέλουσα. Δηλαδή οι μοναχοί. Οι μοναχοί, οι λαϊκοί, οποιοσδήποτε. Αν εκείνος βαδίζει κατά Θεό, έστω και λαϊκό να είναι, βαδίζει κατά Θεό, ο καλός μας Θεός αυτό το θέμα δεν το παραξηγείται ο Θεός, δεν παραξηγεί κανένα. Μάλιστα. Μάλλον μας ανέχεται. Πολύ μας ανέχεται ο καλός μας Θεός. Και δεν πρέπει, κι αν αμαρτάνομαι, από σου ο καπέστη με λένε Άγιοι Πατέρες. Μάλιστα. Δεν πρέπει να τον παραξηγούμε σε τίποτα, διότι ο καλός μας Θεός λειτουργάει ευνοϊκά στα ψυχά των ανθρώπων, σε εκείνους που, εκείνοι που δώσουν την καρδιά τους. Μόνο σε αυτούς. Οι δε άλλοι που τον παραξηγούν να λάβουν μέτρα υπομονής, να μάθουν και αυτοί να λάβουν μέτρα υπομονής, να γνωρίσουν τον Θεό, και άμα τον γνωρίσουν, με την ψυχή βέβαια εννοείται, άμα τον γνωρίσουν θα τους αρέσει, διότι ο καλός μας Θεός αρέσει στους ανθρώπους που τον ακολουθούν, αρέσει σε εκείνους που τηρούν τα σεντουλάς του, σε εκείνους αρέσει. Άμα δεν τηρούν τα σεντουλάς του, να λάβουν μέτρα υπομονή, να το γνωρίσουν και αυτοί, και τότε θα τους αρέσει. Θα αρέσει και σε αυτούς ο καλός μας Θεός. Μάλιστα. Να μην του γυρνάμε την πλάτη τον καιρό που εμείς κάνουμε τα θελήματά μας. Θα κάνουμε τα θελήματά μας ως άνθρωποι, παν μέτρων άριστον που λέει και σοφός Σωκράτης, αυτός δεν το λέει. Νομίζω. Θα κάνουμε τα θελήματάκια μας με τη διαφορά να μην του γυρνάμε την πλάτη του καλού μας Θεού, διότι θα το χρειαστούμε μια μέρα. Είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, θα το χρειαστούμε μια μέρα τον καλό μας Θεό, διότι αυτός μας χορηγεί τη ζωή μας. Αφού μας χορηγεί τη ζωή μας, έχουμε χρέος να λάβουμε μέτρα υπομονής, να τα βγάλουμε πέρα. Διότι όλα τελούνται διαμέσω της υπομονής. Η χάρη του καλού μας Θεού κατεβαίνει διαμέσω της υπομονής. Είναι τα πόδια που λέμε του καλού μας Θεού, η υπομονή. Στηρίζεται στην υπομονή ο καλός μας Θεός. Και τα θαύματα που γίνονται διαμέσω της υπομονής. Όλα τελούνται διαμέσω της υπομονής. Εμείς γέροντα τώρα... Κάτω έχουμε προβλήματα. Γιατί δεν ξέρω αν σας τα είπανε, η κυβέρνηση... Ναι, όλα τα γνωρίζω. Έβγαλε ένα νούμερο, ναι. Το ΑΜΚΑ το λεγόμενο, που στο μηχανογραφικό σύστημα το δίνουν σκέτο σαν νούμερο στην αρχή, αλλά στο μηχανογραφικό σύστημα δουλεύουμε με το 666 και αργότερα θα δώσουν, ναι, την κάρτα. Και πάρα πολλοί χριστιανοί έχουν αντιδράσει και τώρα ξεκινάμε αντιδράσεις. Και η Ιερά Μονή Εσφυγμένη, ο ηγούμενος ο Γέροντας ο Μεθόδιος, μάλιστα, είναι ενάντια, μάλιστα, σε αυτά. Και κάτω άλλοι ιερείς είναι ενάντια, άλλοι λένε δεν πειράζει, πάρτε τα. Και ο κόσμος, ξέρετε, αγωνία πάρα πολύ για αυτό το θέμα. Γιατί τώρα, αν δεν πάρει τον ΑΜΚΑ αυτό το νούμερο, δεν θα μπορεί ούτε να δουλέψει, ούτε να σύνταξη να πάρει, ούτε η αυτοφαρμακευτική περίθαλψη. Ούτε βιβλιάριο υγείας να ανανεώσει, ούτε τίποτα.
Εδώ οι Άγιοι Πατέρες, το Αγίου Όρος, αυτοί που συζώ εδώ κοντά, πλησίω μου που λένε, αυτή η δωδεκάδα, λέει ότι λέει Αποκάλυψη. Από τη δωδεκάδα, συγγνώμη, από τους δύο δώδεκα ώρα τους γέροντες. Ναι. Ναι. Λένε ότι να μην αποφεύγουμε αυτά τα εντολάς του καλού μας Θεού. Τα του Θεού και τα του Κέσαρη Κέσαρη. Αν όμως χτυπάνε τα του Κέσαρη, παραδείγματος χάρη, χτυπάνε ενάντια στο Θεό της πίστης μας, του καλού μας Θεού, αν είναι δυνατό να βάλουμε μπροστά φράχτη. Αν είναι δυνατόν. Να σταματάμε σε εκείνα τα οποία δεν επιτρέπει η Εκκλησία μας. Άρα αυτά πρέπει να τα πάρει ο κόσμος. Η αόρατη γέροντες τι λένε. Να τον πάρουν ότι, ή όχι τον ΆΜΚΑ. Λένε ότι εφόσον η Αποκάλυψη λέει όχι και εμείς λέμε όχι. Κατά την Αποκάλυψη λέμε όχι το Αγίου Θεολόγου. Και λένε πολλοί τι θα κάνω, τι θα όχι, φάω, τα παιδιά όχι, μου, πώς θα ζήσω. Όχι, αυτό δεν μας απασχολεί. Θα πάμε μια ώρα πιο γρήγορα στον Παράδεισο και θα ξεκουραστούμε. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Ο Θεός δεν θα μας φροντίσει εμάς που δεν θα τα πάρουμε. Θα μας φροντίσει, όπως φροντίζει και εμένα που βρίσκομαι εδώ. Ακριβώς. Μια μεγάλη ερημία. Δηλία, σε δηλία. Μια πανερημία. Δηλία να μην έχουμε. Μάλιστα. Και άμα δεν έχουμε δηλία, ο καλό μας Θεός θα μας βοηθήσει. Διότι αδύνατα ανθρώπης δυνατάστη παρά το Θεό. Λέει, είπα σε κάποιον εδώ είπα σε κάποιον, ότι όνομα δεν φέρω βέβαια, λέει, μα ρώτησε και του είπα και εγώ ότι δίχως φαγητό μπορούμε να ζήσουμε, δίχως Θεό όχι, διότι ο Θεός είναι που δίνει τις τροφές στη γη επάνω. Λέει, πώς γίνεται αυτό, μπορεί να μου το αποδείξεις. Πώς δεν μπορώ, λέω, να σου το αποδείξω. Αγαπητέ μου φίλε, του λέω, λαϊκός αυτός ήτανε. Σε μεγάλο αξίωμα ήτανε, αλλά δεν αναφέρω το όνομά του. Και να σου το αποδείξω. Λέει, Άγιοι Πατέρες, αδύνατα ανθρώπης δυνατάστη παρά το Θεό. Πιστεύεις τούτο? Πιστεύω, λέει. Αφού πιστεύεις, δεν χρειάζεται παραπάνω να εξετάζουμε τον καλό μας Θεό και τους Αγίους Πατέρες που μας τα αναφέρουν. Αδύνατα ανθρώπης, δυνατάστε παρά το Θεό. Όλα αυτή η λέξη τα έχει όλα μέσα. Μας καλύπτει αυτή η λέξη. Μάλιστα. Δύνατε ο καλός μας Θεός να μας τροφοδοτεί. Έχουμε πολλά παραδείγματα τα οποία, αν τα αναφέρω, θα θέλει χρόνο πολύ. Μπορεί να μας στρέψει ο Θεός, να στείλει δορυφόρο από τον ουρανό και να μας στρέψει. Οπότε δεν χρειάζεται να μελετάμε τόσο για την παρούσα ζωή όσο για τη μέλουσα. Διότι η παρούσα ζωή έγινε για τη μέλουσα. Μέλλον είναι ο Θεός. Και οι γυναίκες, λέει, που γριούλες που παίρνουν σύνταξη, γεροντάκια, σου λέει τι θα κάνω, λέει, ο άλλος μου λέει, η μητέρα μου λέει δεν μπορώ, πρέπει να πάρει τη σύνταξη. Ο άλλος λέει, ο πατέρας μου. Ο άλλος λέει, τι θα κάνω, δεν έχω τη σύνταξη, πώς θα ζήσω. Ο άλλος λέει, πώς θα ταΐσω τα παιδιά μου, έχω 2-3 παιδιά. Θα τα θρέψει ο καλός μας Θεός. Έχει τη δύναμη, έχει δισεκατομμύρια δορυφόρους, αγγέλους, τους οποίους θα τους στέλνει τόσο μυστικά που δεν δύναται άνθρωπο να τα δει αυτά. Θα μας τρέφει δίχως τροφή. Θα είναι χορτασμένος ο άνθρωπος, δίχως να ζητάει τροφή. Όπως τρέφονται οι ψυχές στον ουρανό. Και τώρα που θα τους λένε... Να κάνω μια παρεμβολή. Πάτερ, οι αόρατοι κοινωνούν, ας πούμε, διαγγέλων. Έχουν σαρκοφόρους ανθρώπους. Και διαγγέλων γίνεται, αλλά έχει σαρκοφόρους ανθρώπους. Αυτό το έχουν... Πάντως κοινωνούν και διαγγέλων, γιατί διαγγέλων έχουμε κάτι πληροφορίες τέτοιες, ας πούμε. Έχει, γίνονται και αυτά. Αλλά είναι βάση ότι μεταλαμβάνουν και σε σαρκοφόρους ανθρώπους, διότι θέλουν να μεταδίνουν τα εντολάς του καλού μας Θεού, διαμέσων αυτών. Μεταλαμβάνουν και κάθονται λίγο εκεί, όπως κάθομεθα τώρα καλή ώρα εμείς, και τα λένε για να μεταφέρουν τα εντολάς του καλού μας Θεού για να σωθούν αυτές οι ψυχούλες. Μεταφέρονται από εδώ πάνε και στην Αμερική, Θεσσαλονίκη, έχουν εικονάκια. Εικονάκια δεν είναι μόνο εδώ στα Γιώργια, έχουν εικονάκια σε όλη τη γη. Εικονάκια.
και μένουν αυτοί.